Τώρα, αν είναι εκεί που παίρνει τσοπάνιδες, ή δύο ή τρεις, δεν έχει σημασία για μένα. Αυτοί μπορεί να μετακινηθούν. Τα λεφτά που δίνει η Ευρώπη μπορεί να τις κάνει αλλού τις θάνες τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά είναι και ένα μέσο πώς. Παρακαλώ, ησυχία. Ένα μέσο αποτροπής. Να μην έρχονται εδώ άλλοι μετανάστες. Διότι όταν ζουν εκεί πάνω, σε αυτόν τον χώρο που είναι με δύσκολες συνθήκες, αυτοί με τα τηλέφωνα θα λένε, μην έρχεται εδώ, διότι δεν είναι τρόπος για να ζήσουμε. Θα είναι χειρότερα από εκεί που είμαστε. Άρα είναι ένα μέσο αποτροπής. Αγαπητοί συνδημότησες και συνδημότες, όσοι λένε την έτσι, την μια έτσι, την άλλη αλλιώς, για μένα πατάνε σε δύο βάρκες. Ξεκάθαρες λύσεις. Εγώ από τη θέση μου, τη δική μου, σα λέω ότι και στο Θόρος θα έχω τη αντίρρηση μου. Γιατί, σας είπα προηγουμένως, εγώ δεν θέλω να είναι στην μπούκα του Τούρκου. Από εκεί κοντά είναι και η Παναγιά, είναι και οι νούσες, είναι και όλα αυτά. Και αν κάνανε στον καρφάν να έρχονται για μια ώρα, δεν ξέρω πόσο να έρχονται με τις βάρκες, εκεί θα πηγαίνουν για μισή ώρα. Ακούστε κάτι. Δεν φταίμε. Δεν φταίμε εμείς. Μην κάνετε διάλογο. Θα σας πω τι έγινε. Έγινε τότε πέρσι που ήταν για το 18, που μπορούσε τότε να γίνει διαβούλευση και να συζητήσουμε όλοι μαζί, αλλά δεν αφήσαμε. Πάλι κακοί σύμβουλοι του Υπουργού, φέρε την αστυνομία και τα ΜΑΤ για να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Του Υπουργού του Μηταράκη, επίσης Υπουργού. Ορίστε. Τα επεισόδια πώς δημιουργήθηκαν. Τα μάτια ήταν του Υπουργού, η αποσυμφόρηση του Λιμενικού. Αυτά θα λέμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς ξέρουμε τι έχει συμβεί πέρσι. Δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Αγαπητοί συνδημότες, μην πέσουμε στην παγίδα και γίνουν τα ίδια επεισόδια που έγιναν πέρσι, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Και ξέρετε γιατί θα είναι δύσκολα. Γιατί είναι τέσσερα χωριά κοντά και μια πόλη πάλι πιο κοντά. Όχι, δεν με καταλάβατε. Εγώ το λέω με την έννοια ότι τώρα, λόγω του περσινού γεγονότος, θα είναι χειρότερα τα πράγματα φέτος. Θα είναι πολύ χειρότερα.